δύο διαδικαστικά θέματα και αναγκαζόμαστε να το βάλουμε στην ολομέλεια. Πρώτο θέμα. Η Δευτέρα είναι μέρα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Νέα Δημοκρατία, υποσχόμενη την κανονικότητα, πέρα από εξαιρέσεις, κάνει το ανάποδο. Και ήθελα να πω και κάτι για να το ακούσει και ο κόσμος. Ο βουλευτής δεν είναι να είναι στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές μόνο. Είναι να είναι σε επαφή με τον κόσμο, να παρεμβαίνει. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Και εδώ έχουμε γίνει τώρα για να απομυθοποιήσουμε κιόλας αυτό που λέγεται κανονικότητα. Δευτέρα και Παρασκευή είναι ένα νομοθετικό έργο. Που είναι μέρες κοινοβουλευτικού ελέγχου. Γιατί, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτή είναι η κανονικότητα. Απαντήστε. Δεν τα λέμε μόνο στη διάσκεψη των Προέδρων, θα τα λέμε από εδώ, να ακούει ο κόσμος. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί ταυτόχρονα συνεδριάζουν επιτροπές και ολομέλεια. Δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερος προγραμματισμός. Όχι, αλλά είπαμε, η λογική είναι, βρήκαμε παπά να θάψουμε καμιά δεκαριά. Να τα περάσουμε όλα δηλαδή. Αυτό είναι παράδειγμα κατά τη γνώμη μας. Και πρέπει να σταματήσει κάποτε. Και εσείς που μιλάτε για κανονισμό, για θεσμικές αυτές και ότι πρέπει να τηρούμε και τους κανονισμούς και λοιπά, είσαστε οι πρώτοι που το παραβιάζετε. Φυσικά αυτό έγινε και πριν, στον απόγειο μάλιστα, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν τις αθωώνουμε, αλλά σε ένα βαθμό και πιο γλυκά γίνεται και τώρα. Πακέτο, ένα μετά το άλλο, όλα τα νομοσχέδια. Και αυτό έχει και μια άλλη πλευρά. Ότι αυτές οι διαδικασίες οι γρήγορες, ξέρετε, η συζήτηση δεν είναι στη Βουλή μόνο. Στη Βουλή ο συσχετισμός των δυνάμεων είναι συγκεκριμένος. Είναι και ο κόσμος και το κίνημα τι λέει και πώς προλαβαίνει. Κατά καλό καιρό με την απειλή και πάλι του κορονοϊού. Και επομένως εμείς έχουμε βάλει επανειλημμένα το θέμα και στη διάσκεψη των Προέδρων. Το λέμε και δημόσια ότι αυτός ο χαβάς, να το πω λαϊκά, δεν μπορεί να συνεχίζεται. Συνέχεια. Αυτή η υπερεντατική προσπάθεια που... η υπερεντατική μάλλον δουλειά που στην πραγματικότητα υποβαθμίζει και περνάει στα γρήγορα σοβαρά θέματα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το νομοσχέδιο γιατί ο εισηγητής μας μίλησε με επιχείρηματα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και προς την κυβέρνηση και προς τα άλλα κόμματα. Ακούστε, εμείς μιλάμε με πολιτικά επιχειρήματα. Θέτουμε ερωτήματα. Δεν απαντάτε. Η θεωρία ότι έχουμε άλλη άποψη γενικά και λοιπά, αυτή είναι, πώς να το πω δηλαδή, να ξεφύγουμε, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Θέτουμε συγκεκριμένα ερωτήματα, να απαντήσει και αυτή η κυβέρνηση και φυσικά και τα άλλα κόμματα. Συνήθως αποφεύγουν. Γιατί, φοβάστε? Έχετε το δίκαιο με το μέρος σας, έτσι λέτε. Εγώ θα μιλήσω κυρίως για την τροπολογία, που έγινε πολλή συζήτηση και μιλάω για την τροπολογία για την ΕΕΠ. Που η κυβέρνηση υποστήριξε ό,τι υποστήριξε και τα άλλα κόμματα κάναν κριτική και διαφωνούν. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτή την τροπολογία? Κατά τη γνώμη μας είναι πολύ βαθύ. Δεν είναι επιφανειακό. Φυσικά μπορεί να υπάρχει αναξιοκρατία, έλλειψη διαφάνειας, ρουσφέτια, αυτά τα έλεγε η συγητής του κόμματος της αντιπολίτευσης. Που φυσικά δεν άλλαξαν ούτε προηγούμενα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Το ότι συμβαίνει άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, το τι συμβαίνει. Σε αυτές τις υπηρεσίες, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε ακόμα και αυτοί που έχουν κυβερνήσει και ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Πώς λοιπόν εξηγείται η απόσπαση της συγκεκριμένης διεύθυνσης, που ξέρετε ποια είναι, βέβαια και άλλοι την ξέρουν, αλλά εντάξει, είναι τέλος πάντων διεύθυνση πληροφοριών, να το πω έτσι κομψά, και η ένταξή της στο Υπουργείο Άμυνας. Πού εντάσσεται αυτό, αλήθεια? Είναι μόνο το θέμα που γίνεται κριτική και σωστό είναι ότι από ΕΕΠ γίνεται ΚΙΠ. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι το κύριο, κατά τη γνώμη μας. Πού εντάσσεται στη δημιουργία υπηρεσίας πληροφοριών που θα συνεργάζεται, θα ενοποιείται και θα αποτελεί τέτοια υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, υπάρχει απόφαση του ΝΑΤΟ, είναι παλιά, θα τα πω μετά, που λέει ότι πρέπει να ενοποιήσουμε τις υπηρεσίες πληροφοριών ώστε η συμμαχία να μπορεί και λοιπά να σφάζει δηλαδή με καλύτερες πληροφορίες, να βομβαρδίζει, να κάνει, γιατί είναι
Το ΝΑΤΟ, πώς να το πω δηλαδή, είναι μια οικογένεια αγγέλων. Τι θα συμβεί στην πραγματικότητα, κύριοι υπουργοί και κύριοι της κυβέρνησης και οι υπόλοιποι που δεν έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται ή κάνετε ότι δεν έχετε πάρει χαμπάρι. Θα αποσπαστεί αυτό το κομμάτι που υποτίθεται, λέω, για να είμαι πιο χαλαρός, ότι είναι το μόνο που ελέγχουμε εμείς. Που ελέγχεται δηλαδή από την Ελλάδα. Και δεν έχει σχέση, παρότι έχει, μην ανοίξω το στόμα μου, δεν κάνει, είμαστε στη Βουλή, παρότι έχει σχέσεις με πολλά πράγματα, όμως υποτίθεται ότι εμείς το ελέγχουμε και το χρησιμοποιούμε αυτό το κομμάτι για πληροφορίες και παρακολούθηση. Δεν είναι, αυτά γίνονται, δεν είναι τίποτα μυστικά. Από εκεί που απειλούμαστε. Είναι αλήθεια ή όχι? Είναι αλήθεια. Από ποιον απειλούμαστε? Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί που απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εξαρτησία της χώρας? Δεν είναι η σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία? Από πού έχουμε προβλήματα? Δεν έχουμε από βορράν, βορειοδυτικά, για να το προσδιορίσω και να μην πω και το όνομα. Από εκεί έχουμε. Αυτοί δεν είναι οι γείτονες με τους οποίους πρέπει να παρακολουθούμε? Κάθε κράτος το κάνει, δεν κάνω κρίσεις γι' αυτό. Το τι γίνεται, εδώ είναι το ερώτημα. Δηλαδή, η συμμαχή μας. Είμαστε λοιπόν σε μία συμμαχία, της οποίας συμμαχίας μέλη και ιδιαίτερα στον περίγυρό μας απειλούν και το ΝΑΤΟ σφυρίζει αδιάφορα. Πάντα σφυρίζει αδιαβρύτετα. Και όχι μόνο το ΝΑΤΟ, μη σημειώνετε κύριε Λιβανέ, αυτή είναι η αλήθεια. Και μην μου πείτε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή δεν μπορούμε να αλλάξουμε, και το λέω με πολιτική κριτική. Έχει ξεκινήσει, αυτό είναι η σημερινό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί άκουσα την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Λοιπόν, ακούστε. Δηλώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Απρίλιο 2016. Όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση. Η Ελλάδα μπορεί και θα συνεργαστεί με όλες αυτές τις χώρες, δηλαδή ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και με τρίτες, προσέξτε, προκειμένου να ενισχυθεί η απόφαση του ΝΑΤΟ για τη δημιουργία μιας υπηρεσίας πληροφοριών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η δήλωση κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια Νέα Δημοκρατία βαράει παλαμάκια. Αυτό λέει. Στα πλαίσια για δημιουργία μιας υπηρεσίας πληροφοριών, αυτό έχει αξία, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είναι η πρώτη χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, που ξεκινάει, κάνει αυτή την απόσπαση. Φυσικά υπάρχουν λόγοι που μπορεί να... Αλλά το βάθος είναι αυτό που λέμε εμείς. Την αποσπά δηλαδή από η ΕΕΠ και την πάει στο Υπουργείο Άμυνας. Με αυτό το μακροπρόθεσμο στόχο. Και αν έχουμε άδικο και νομίζετε ότι φανταζόμαστε, θα το δείξει η ίδια η ζωή, όπως έχει αποδείξει και πάρα πολλά, και πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια τι παραμένει από την ΕΕΠ? Παραμένει το θέμα της εσωτερικής ασφαλείας, το οποίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι είναι εσωτερική ασφάλεια? Καλά, νομίζω ότι δεν ξέρουμε ή δεν βλέπουμε το τι γίνεται με την εσωτερική ασφάλεια. Είναι μόνο οι τζιχαντιστές που μπαίνουν ή είναι κάποιες, όπως λένε, τρομοκρατικές οργανώσεις ή διάφοροι περίεργοι? Όχι. Σύστημα που τελικά καταλήγει στην παρακολούθηση της αρτηριότητας του λαϊκού κινήματος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ας βγουν, έχουν βγει και έχουν διαψεύσει επίσημα ότι δεν παρακολουθούν, παραδείγματος χάρη, πολιτικά κόμματα, και αυτά έχουν καταρρεύσει από την ίδια την πραγματικότητα. Και βέβαια, όλο το σχέδιο εντάσσεται και συνδέεται με ένα εφιαλτικό οπλοστάσιο που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις κρατών μελών. Όπως Eurodact, ξέρουν τι είναι, SIS-2, ηλεκτρονική βάση για να είναι καλύτερη η ανταλλαγή των πληροφοριών και το πληρέστερο φακέλωμα. Και αυτό έχει την σύμφωνη γνώμη όλων των κυβερνήσεων, και αφήστε του ΣΥΡΙΖΑ τα κόλπα. Τα συμφωνήσατε όλα αυτά τα χρόνια.
και πριν τα συμφωνήσατε, στο όνομα της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η ουσία της τροπολογίας και γι' αυτό την καταψηφίζουμε. Πέρα από τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει σοβαρό επιχείρημα, κατά τη γνώμη μας, σήμερα, όχι ότι είμαστε υπέρ της ΕΕΠ και αυτά τώρα αδιαφάνειες και δεν τότε σε αδιαφάνεια στην ΕΕΠ είναι να γελάει ο κόσμος. Φυσικά και υπάρχει αδιαφάνεια. Μυστική υπηρεσία είναι. Τι θα έχει δηλαδή, θα τα λέει όλα δημόσια, εμείς δεν συμφωνούμε. Αλλά ούτε λέμε ότι μπορεί να υπάρξει μια μυστική υπηρεσία που θα είναι όλα στο... θα αναρτώνται. Πώς το λένε στο σύστημα, πώς το λένε το σύστημα κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, δεν λέμε αυτό, αλλά ωστόσο και λέμε λοιπόν τώρα, για να δούμε. Το νομοσχέδιο για την ψηφιοποίηση, τα είπε ο Γιάννης, δεν συνδέεται καθόλου με τέτοιες πλευρές και δεν εννοώ με την ΕΕΠ. Από μια άποψη είναι χειρότερο. Γιατί είναι χειρότερο. Δώστε μου ένα λεπτό, δεν θα καθυστερήσω πολύ. Μη μας λέτε εμάς δεν θέλουμε ψηφιοποίηση. Ακούστε, αν δεν ξέρετε επειδή είστε νέος, το πρώτο κόμμα που έβαλε υπολογιστές και ψηφιοποίηση εκείνη την αυτή είναι το ΚΚΕ και ο Ριζοσπάστης. Το ξέρουν όλοι. Και μας κοροϊδεύαν. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι χρειάζεται εξυγχρονισμό, η σύγχρονη τεχνολογία να εφαρμοστεί κλπ. Κλπ. Και το κάναμε και το κάνουμε. Το ερώτημα είναι ποιον θα εξυπηρετεί. Γιατί ακούστε να δείτε, αυτό τώρα, αυτά θα πληρωθούν, κάποτε θα τα καταλάβει ο κόσμος. Το να μπορούν οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, όλο το κεφάλαιο να έχει ακόμα κι αν εγώ πάσχω από ουρικό οξύ, παραδείγματος, τα ξέρετε τι γίνονται στην Αμερική. Πώς γίνονται οι ασφάλειες. Θέλει ιατρικό τέτοιο, πιστοποιητικό. Και όταν πας σου λέει δεν με συμφέρει εμένα να σε πληρώσω γιατί μπορεί να πεθάνεις. Πέθανε. Δεν σε ασφαλίζω. Όλες οι πλευρές. Όλες οι πλευρές. Μιλάτε για δικαιώματα ατομικά όλη την ώρα και βγάζετε λόγο. Εδώ πού υπάρχουν ατομικά δικαιώματα. Για πέστε μας όταν μπορεί να ξέρει ο οποιοσδήποτε ακόμα και αν έχεις ένα, να μην πω πώς το λένε στο χωριό μου. Ένα μπαΐρι, θα το πω κομψά, σε ένα βουνό. Και αν πάρει, στο πάρει, στο πάρει. Όταν δίνεται ακόμα, λέω, θα μπορούν και ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι μηχανισμοί, και μην λέτε εθελοντικά, εδώ υπάρχει εκβιασμός. Είτε το υπογράφεις, άσε που οι περισσότεροι δεν κοιτάνε καθόλου. Τα ασφαλιστήρια γιατί δεν είναι ενημερωμένοι. Τέλος, ήθελα να κάνω ένα μόνο σχόλιο. Ή μάλλον να πω κάτι άλλο πριν κάνω το σχόλιο. Η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας τη γραμμή της, του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το οπτικοακουστικό υλικό, είναι όλα στους επιχειρηματίες και στους επενδυτές. 60.000 για μικρή, για ταινίες μικρομίσκους, 15.000 για σίριαλ. Για πολιτιστικά σκουπίδια γενικά. Το τι παράγουν αυτοί, μην μιλάτε για σχολικές βίες και όλα τα υπόλοιπα. Ανοίξτε την τηλεόραση και δέστε τι είναι το αμερικάνικος πολιτισμός συνολικά. Σφαγείο μιλάμε, έχουμε τρελαθεί. Όλα σε αυτούς λοιπόν. Με ποιο κριτήριο? Την ποιότητα? Όχι, το οικονομικό. Ποιο θα φέρει λεφτά και τι θα κάνει λεφτά. Και ας διαπαιδαγωγείται ένας κόσμος ολόκληρος. Σε λάθος και τραγική κατεύθυνση. Και μετά προσπαθούμε να εξηγήσουμε διάφορα φαινόμενα. Το τι ρόλο παίζουν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, κανένας μα κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να το αρνηθεί. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το τι αντιλήψεις, το τι προσωπικότητες δημιουργούν και καλλιεργούν. Και βέβαια, θα πω και κάτι ακόμα και θα το επαναλάβω. Τέτοιο τραγικό, για μας είναι εξηγήσιμο, που συνέβη με τον κορονοϊό, θα πρέπει να το μετρήσει ο ελληνικός λαός. Ο κόσμος κινδύνευε να πεθάνει και τα κανάλια πήραν 20 εκατομμύρια για να του πούν να κάτσουν στο σπίτι. Αυτή ήταν η προσφορά τους. Αυτή είναι η προσφορά τους. Είναι βάρβαροι, απάνθρωποι. Είναι χειρότερα από οτιδήποτε μπορεί να πει κανένας. Αντί εθελοντικά να προσφερθούν, πληρώθηκαν για να μεταδώσουν μηνύματα που αφορά τη ζωή του ανθρώπου. Και το υποστηρίζετε ακόμα. Πέστε μας ένα επιχείρημα. Γιατί την Πασκή είναι φτωχή, ποιος τα έχει? Εφοπλιστές, μεγαλοκαρχαρίες. Όλοι τα έχουν, κανένας δεν είναι φτωχός. Τι θα πέφτανε έξω ή μήπως για να στηρίξετε τους εργαζόμενους?
Ας βάζανε το χέρι στην τσέπη. Ας τους φορολογούσατε. Παραπάνω, τώρα, εν ώψη κορονοϊού. Αυτό είναι το απάβγασμα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Και τέλος θέλω να πω για την απόφαση του Ερντογάν. Για την Αγία Σοφιά που είναι, φυσικά καταλαβαίνει η καθένας, είναι απαράδεκτη, καταδικαστέα, είναι κλιμάκωση της τουρκικής πλοκλητικότητας. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις γλυκανάλατες, όπως είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας, αντιδράσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τέλος πάντων μετράνε αλλιώς αυτοί. Σκασίλα τους και η Αγία Σοφιά και όλα τα υπόλοιπα. Μη χαλάσουν τις εμπορικές σχέσεις. Έτσι είναι η ζωή. Και έχει αποδειχθεί σε όλη την ιστορία. Αυτή είναι η συμμαχή σας. Μα θα μου πείτε, εμείς έχουμε συμμάχους, ναι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την ανακοίνωση, μπέστε και διαβάστε τη. Βγήκε ανοιχτά, κατήγγειλε, είπε ότι είναι βαρβαρότητα, είπε αυτά, είπε αυτά, είπε αυτά. Και σε ποιες συνθήκες? Σε συνθήκες καθεστώτος Ερντογάν. Είναι το μόνο κόμμα, όσο ξέρω, μέχρι στιγμής που έχει βγει και λέει ότι δεν μπορεί να καταστρέφεται ένα μνημείο της ανθρωπότητας. Και με συγχωρείτε, επειδή στάλθηκε η ανακοίνωση, τα αγαπημένα σας μέσα ενημέρωσης και ο ιδιωτικός τομέας που θα κάνει θαύματα, δεν είπε τίποτα.